Να αντιστρέψει το κλίμα και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, στρεφόμενος εναντίον όλων των πολιτικών του αντιπάλων. Αναφερόμενος στην εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αν δεν προκύψει κυβέρνηση από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα ξαναστηθούν κάλπες μέσα στον Αύγουστο, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ έκανε λόγο για κινδυνολογία, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια ζητούσε τη συμμετοχή όλων στις εκλογές. Το μόνο που δεν είπε είναι ότι θα μας επισκεφθούν και εξωγήινοι, αν δεν πάρει ισχυρή εντολή. Κυρία Ζαχαρέα, νομίζω ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση υπάρχει ένα δίλημα. Αν θα συνεχίσουμε την πορεία προς τα μπροστά όλοι μαζί, ή αν θα γυρίσουμε πίσω στα χρόνια που ζήσαμε πρόσφατα σχετικά, πριν από 5 χρόνια, τη διακυβέρνηση κ. Σαμαρά, με τον κ. Μητσοτάκη κορυφαίο υπουργό, όπου η κοινωνία θα είναι πάλι σε μια μεγάλη αβεβαιότητα και ο καθένας θα είναι μόνος να τα βγάζει πέρα. Κάθε ψήφος μετράει και κάθε ψήφος μπορεί τελικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ της ισχυρής εντολής την οποία διεκδικώ και μιας κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία και σε νέες περιπέτειες. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος μαζί σας. Εάν την επόμενη των εκλογών για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές το 15 Αυγούστου. Σκεφτείτε λίγο ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης. Όχι μόνο ότι αστάθεια μπορεί να εγκυμονεί αυτό στα εθνικά μας ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, αλλά και τι ανησυχία θα δρομολογήσει στην οικονομία. Παρότι παραδέχτηκε την ήττα των ευρωεκλογών και τη μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος πως το αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Πάμε στη μάχη αυτή για να κερδίσουμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ούτε να σκεφτώ την ήττα. Πάω στη μάχη για να κερδίσω. Πάω στη μάχη γιατί το πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει, να γυρίσει το παιχνίδι. Θα είναι βεβαίως η μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική ανατροπή στη χώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετυχαίνει κάτι πολύ μεγάλο για πρώτη φορά. Και είναι πολύ σημαντικό την επόμενη μέρα ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας να λάβει από την ελληνική κοινωνία μια ισχυρή εντολή για να αλλάξει τη χώρα. Αυτή την ισχυρή εντολή ζητώ από την καθεμία και από τον καθένα ξεχωριστά. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός από την πρώτη μέρα θα πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Η Βουλή θα μείνει ανοιχτή όλο το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε γρήγορα και να αρπάξουμε αυτήν την ευκαιρία που μας δίνεται να αρχίσουμε να παράγουμε κυβερνητικό έργο. Ο Πρωθυπουργός δικαιολόγησε τις συχνές αναφορές του στον Ανδρέα Παπανδρέου λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα πολιτικής καπηλείας και επιτέθηκε στη Φόφη Γεννηματά με αφορμή το ενδεχόμενο να δώσει ψήφο ανοχή σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει ένα καχέκτυπο δημοκρατικής παράταξης που να λέει ότι θέλει να ξαναστηθεί η διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αυτό λέει η κυρία Γεννηματά. Ισχυρό κίνημα αλλαγής σημαίνει δυνατό αντίβαρο στις συντηρητικές πολιτικές και τον ανεύθυνο λαϊκισμό. Σημαίνει εγγύηση απέναντι σε μια ανεξέλεγκτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και απέναντι στον ανεύθυνο λαϊκισμό και τον αχαλήνοτο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει απόψε σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας.